Έχουμε τη χαρά και την τιμή, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τη Χρυσή Ολυμπιονίκη στο Άλμα Επικοντό, Κατερίνα Στεφανίδη. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία που έκλεισε μια μάλλον πλούσια χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πώς θα περιέγραφες αυτό που ζεις τώρα που φόρεσες και το μετάλλιο ενώ στο στήθος? Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα τι συμβαίνει. Ακόμα και χθες στην απονομή ήμασταν και πάρα πολύ κουρασμένοι έτσι αλλιώς, ειδικά χθες κοιμηθήκαμε 3 ώρες το βράδυ μετά τον αγώνα. Νομίζω σιγά σιγά μέρα με τη μέρα θα αρχίσω να καταλαβαίνω τι έχει συμβεί. Εμείς το έχουμε καταλάβει για τα καλά εδώ στην Αθήνα. Υπήρχαν κάποια δευτερόλεπτα, για και αναφέρθηκε στον αγώνα, που είχες γυρίσει την πλάτη στην τελευταία προσπάθεια της Αμερικανίδας. Μέχρι να σ' αγκαλιάσει ο σύζυγός σου και να καταλάβεις ότι έπιασες κορυφή. Τι σκεφτόσουν εκείνα τα δευτερόλεπτα? Ήταν τα πιο δύσκολα δευτερόλεπτα στη ζωή σου? Δεν ξεκινάστε. Καταρχάς ήξερα ότι είχα ήδη το σημαίνει μετάλλιο. Και έχω κάνει μια καλή επίδοση 4.85. Ήμουν ικανοποιημένη με αυτό που ήρθα και έκανα εγώ από θέμα επίδοση. Οπότε και να το παίρνω για Αμερικανίδα, εντάξει, προφανώς ήθελα το χρυσό, αλλά θεωρώ ότι θα ήμουν ικανοποιημένη και με το ασημένιο μετάλλιο, αν κατάφερνε εκείνη και έκανε ένα τόσο μεγάλο άλμα στο 4.90. Γενικότερα, εγώ δεν κοιτάω τα άλματα των άλλων αθλητριών. Κοιτούσα εκεί προς τις κερκίδες, προς τον άντρα μου, προς τα παιδιά που ήταν εκεί. Αλλά τι έγινε όταν έκανε το άλμα της Αμερικανίδα, επειδή έκανε πολύ καλό άλμα. Σηκώθηκα από τις κερκίδες και πανηγύρισα. Και ίσως λίγο οι Αμερικανοί πανηγύρισαν γιατί νόμιζαν ότι το πέρασε, και λίγο και οι δικοί μας πανηγύρισαν γιατί είδαν τελικά δεν το πέρασε. Και μου πήρε μερικά δευτερόλεπτα να καταλάβω τι έχει γίνει και γιατί πανηγυρίζει ο κόσμος. Και σίγουρα πρέπει να πω ότι για μερικά δευτερόλεπτα ήμουν σίγουρη ότι το είχε περάσει έτσι όπως σηκώθηκε όλη η κερκίδα. Και μετά ξαφνικά βλέπω το μύθο που θα είναι στο στάδιο. Νιώθεις για να, εκείνη την ώρα δεν κοιτάς τα άλλα άλματα, για να φέρεις θετική ενέργεια, για γούρι, για ποιο λόγο? Όχι, δεν κοιτάω τα άλλα άλματα γιατί έχω παρατηρήσει λίγο ότι με επηρεάζει. Καταρχάς, κάποιες αθλήτριες από τεχνική άποψη και μόνο δεν θέλω να τις κοιτάω. Και γενικότερα έχω παρατηρήσει ότι με επηρεάζει το πώς περνάει η ρύθμη κάποια αθλήτρια τον πύχη, και γι' αυτό από αγωνιστικό, δηλαδή από αγωνιστικούς λόγους και μόνο δεν βλέπω τα άλματα των άλλων αθλητριών. Μια και λέμε για το μετάλλιο και για αυτή την ύψιστη τιμή για σένα ως αθλήτρια, νιώθεις ότι η κορυφαία στο είδος, η Γελένα η Συμπάγευα, δεν στάθηκε αυτό που λέμε στο ύψος των περιστάσεων? Θέλω να πω, δεν τήρησε ούτε το λεγόμενο fair play μεταξύ των αθλητών στα λεγόμενά της μετά το χρυσό? Όχι, δεν νιώθω έτσι. Νομίζω ότι εντάξει, είναι μια δύσκολη περίοδος για εκείνη, όπου καλώς ή κακώς η Ρωσία δεν κατάφερε να είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του στίβο. Καταλαβαίνω, εντάξει, σίγουρα τα συναισθήματα είναι πολύ δύσκολα και σίγουρα ο κάθε αθλητής κάποια τέτοια συναισθήματα που βγαίνουν όταν δεν υπάρχει ψυχραιμία και ηρεμία. Εντάξει, καταλαβαίνω, θα ήταν και η τελευταία της χρονιά Ολυμπιακών Αγώνων. Σίγουρα ήταν μια δύσκολη, τέλος πάντων, περίσταση για εκείνη. Πώς είναι να πανηγυρίζεις με τον Μπολτ που σε είδαμε να κάνεις τον γύρο του Θριάμβου? Τι σου είπε? Δεν μου είπε τίποτα, παιδιά. Δεν πανηγύρισα με τον Μπολτ. Έχει γίνει θέμα μεγάλο. Μπροστά από τους φωτογράφους έτυχε και πέρναγε και πήγα και εγώ δίπλα του. Επειδή σε είδαμε καλιά εκείνη την ώρα με την ελληνική σημαία και εκείνον με την Τζαμαϊκανή, γι' αυτό θεωρήσαμε ότι ήταν, ακολούθησε και ο γύρος του Θριάμβου ή κάτι παραπάνω από αυτό? Όχι, όχι. Θα μιλήσουμε τώρα με τον ποινικολόγο κύριο Αλέξη Κούγια, ο οποίος από σήμερα έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της οικογένειας 5χρονης αλλά και όλων των υπολείπων θυμάτων της τραγωδίας της Έγινας. Καλησπέρα σας, κύριε Κούγια. Καλησπέρα. Κάνετε? Να είστε καλά. Έχετε προλάβει να ενημερωθείτε, φαντάζομαι, για την υπόθεση, έτσι δεν είναι? Όχι. Γι' αυτό το λόγο διακόπτω αυτές τις λίγες διακοπές που έχω. Βρίσκομαι στον Πλαταμόνα Πιερίας με τα παιδιά μου. Κατεβαίνω τη νύχτα στην Αθήνα, αύριο το πρωί στις 10 η ώρα, μαζί με τους πολιτικούς συνάγοντες, δηλαδή τους συγγενείς των θυμάτων. Υπερασπίζομαι την πολιτική αγωγή και για τους 4 θανόντες, και το κοριτσάκι και τους 3 ενηλίκες, αλλά και για πολλούς τραυματίες. Γνωρίζετε όμως, κύριε Κούγια, ότι το κατηγορητήριο για τον 77χρονο είναι καταπέλτης? Είναι αυτονόητο το κατηγορητήριο. Είναι το αντίστοιχο κατηγορητήριο του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, αν θυμάστε. Δεν είναι το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εξαμελίας που συνήθως γίνεται
ως κατηγορία για άλλου είδους τέτοιες πράξεις. Είναι ένα σκληρό κατηγορητήριο, το οποίο όμως είναι αυτονόητο ότι έπρεπε να γίνει. Γι' αυτό και το λόγο ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της προσωρινής κατήσεως. Έχω πληροφορηθεί ότι η κυρία ανακριτής ζήτησε την προσωρινή του κράτηση και διαφώνησε ο κύριος Αγγελέας, και αυτή η διαφωνία θα λυθεί από το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών Πειραιώς τις επόμενες ημέρες. Αύριο το πρωί, τόσο η μητέρα και σύζυγος του μικρού κοριτσιού, η κυρία Κατηφέ, όσο και η οικογένεια του αείμνηστου καπετάνιου του σκάφους, του 58χρονου, του κυρίου Τρίμη, του αείμνηστου Τρίμη μάλλον, όσο και η οικογένεια, παρά το ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί γιατί αντιμετωπίζει αναπηρία η σύζυγος του άλλου θύματος, θα παραστούμε όλοι στον Πειραιά, στην κυρία ανακριτή, και θα ζητήσουμε να λάβουμε αντίγραφα της οικογραφίας, αν είναι δυνατόν βεβαίως, γιατί η υπόθεση θα βρίσκεται στο Συμβούλιο, λόγω του ότι αυτό θα κρίνει το πρώτο στάδιο του αν θα κρατηθεί προσωρινά ή όχι ο κατηγορούμενος, και ακολούθως, αφού μελετήσω τα στοιχεία της οικογραφίας και συνεργαστώ με γνωρίζετε όμως, κύριε Κούγια, μέχρι τώρα και από όσα έχετε διαβάσει και από τις συζητήσεις που έχετε κάνει μέχρι στιγμής με τις οικογένειες των θυμάτων, ποια είναι τα γκρίζα σημεία που πιστεύετε ότι πρέπει να διαλευκανθούν? Ακούστε, είναι πρωτοφανές για μένα. Δεν το θυμάμαι. Είμαι 42 χρόνια δικηγόρος. Έχω συμμετάσχει σε όλα τα μεγάλα, στις υποθέσεις όλων των μεγάλων ναυαγίων τα τελευταία χρόνια. Δεν θυμάμαι ποτέ Έλληνα πολίτη, χωρίς να κάνω διάκριση ρατσιστική με άλλους πολίτες άλλων χωρών, από να έχει συμβεί το εξής γεγονός. Να έχει προκαλέσει κάποιος ένα τέτοιο ναυάγιο, να υπάρχουν άνθρωποι και μωρά παιδιά στη θάλασσα, και εκείνο που να ενδιαφέρει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Δεν έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που δεν έχει κάνει τις κατάλληλες ποιοτικές αλλαγές, ένα ανήλικα, αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγάλη διαδρομή στη ζωή. Πληροφορήθηκα από τα δημοσιεύματα ότι είναι ξεχωριστή προσωπικότητα διεθνώς, ο οποίος εκείνη τη στιγμή το μόνο που κάνει είναι να εξαφανιστεί αμέσως, να αφήσει το χθογριτσάκι, το θύμα των 5 ετών, να χάσει τη ζωή του, να αφήσει ανθρώπους ανυπεράσπιστους που δεν γνωρίζει, αν γνωρίζουν να κολυμπούν, να χάσουν τη ζωή τους, να αφήσει οικογένειες να ρημάξουν. Και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να πάει να κρύψει το σκάφος, αν είναι αλήθεια αυτό που πληροφορηθεί, γιατί αν δεν διαβάσω την οικογραφία δεν μπορώ να τοποθετηθώ με τα βεβαιότητας. Και ακολούθως, τόσο αυτός και καλά αυτός, οι υπόλοιποι που επέβαιναν στο σκάφος δεν είχαν ίχνος ανθρωπιάς επάνω τους, να πάρουν έστω και αυτός, αν ήθελε να φύγει, να πάρουν το τιμόνι από τα χέρια του, λες και ένα υπεροκειάνιο, και να το γυρίσουν αμέσως πίσω, να πέσουν μέσα στη θάλασσα οι ίδιοι, να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας και να εξαφανιστούν, και ακολούθως με την ηρεμία τους να ειδοποιήσουν τους δικηγόρους τους και να προσπαθούν να διασωθούν οι ίδιοι, χωρίς να σκεφτούν τι έχουν υποστεί οι άνθρωποι αυτοί, τι έχουν υποστεί και τι θα υποστούν σε όλη τους τη ζωή οι οικογένειες αυτές. Ανέμελες διακοπές που μετατράπηκαν σε εφιάλτη. 26χρονη τουρίστρια από την Ουκρανία κατέληξε στο νοσοκομείο με τραύματα από προπέλα σκάφους που είχε νοικιάσει με την παρέα της. Όσο νόμιμες και αν είναι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής, εάν ο χειριστής τους δεν δείξει υπευθυνότητα, τα ατυχήματα παραμονεύουν. Τα συγκεκριμένα σκάφη δεν είναι τόσο επικίνδυνα γιατί είναι μικρά σκάφη. Αλλά και με ένα μικρό μηχανάκι υπάρχει κίνδυνος, άμα είσαι επιπόλαιος, να πάτε ζημιά. Θεωρώ ότι ήταν καθαρά συνείδητες οι κινήσεις των δύο κοριτσιών που επέβαιναν πάνω στο σκάφος. Δεν δείξαν δηλαδή την δέουσα προσοχή. Οι περισσότερες επιχειρήσεις του είδους νοικιάζουν βάρκες με μηχανές 25 και 30 ύπων, για τις οποίες δεν απαιτείται δίπλωμα χειριστή. Για μίσθωση ταχύπλοου με μηχανή 80 αλόγων, το δίπλωμα είναι απαραίτητο, ενώ σε όλες τις μηχανές υπάρχει και κλειδί ασφαλείας που ακινητοποιεί το σκάφος εάν παρουσιαστεί έκτακτη ανάγκη. Καταρχήν βλέπουν το χάρτη σε ποια σημεία να πάνε, που έχει βράχια, που έχει ωραίες παραλίες, που πρέπει να σταματήσουν, που πρέπει να ξεκινήσουν. Όπως φαίνεται, οι δύο τουρίστριες δεν ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες. Η 26χρονη βρέθηκε να κολυμπά κοντά στην προπέλα. Ένας λάθος χειρισμός από την αδελφή της που βρισκόταν πάνω στο σκάφος είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της. It's easy. It's pleasure and it's easy. And I don't think you need
and license for that. Και ανεξάρτητα από το συμβάν, εδώ και 4-5 μήνες το Υπουργείο έχει ανοίξει με δική μου πρωτοβουλία φάκελο για την μελέτη και την αξιολόγηση των δεδομένων τόσο αναφορικά με το σύστημα χορήγησης των αδειών σε κυβερνήτες τουριστικών σκαφών, όσο και για τους κανόνες πλεύσης σε τουριστικές περιοχές. Η νεαρή γυναίκα που φέρει κατάγματα και βαρύ τραύμα στο πόδι συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Οι φλόγες τις έχουν περικυκλώσει. Δύο δίδυμες αδερφές από την Καλιφόρνια καταγράφουν τις δραματικές στιγμές που προσπαθούν να ξεφύγουν από την πυρήνη λέλαπα. Το σπίτι της μίας καταστράφηκε ολοσχερός. Αμφότερες ζουν από θαύμα. Η μεγάλη φωτιά στην Νότια Καλιφόρνια που έχει κατακάψει εκατοντάδες σπίτια και απέραντες δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις βρίσκεται σε ύφεση. Είναι η στιγμή σοκ που ένας 19χρονος κρατούμενος κυριολεκτικά εκτοξεύεται από το πίσω κάθισμα περιπολικού και αφού σπάσει το παράθυρο καταλήγει στο δόστρωμα. Συνέβη στο Άρκανσο των Ηνωμένων Πολιτειών όταν το περιπολικό ενεπλάκησε τροχαίο. Ο αστυνομικός, οδηγός του περιπολικού, τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ο νεαρός κρατούμενος, αν και επίσης τραυματισμένος, εκμεταλλευόμενος την κατάσταση, διέφυγε προς στιγμή, συνελήφθη όμως ξανά λίγο αργότερα. Στο βίντεο που καταγράφει η κάμερα ασφαλείας βενζινάδικου στην Ουάσιγκτον, ένας νεαρός εισβάλλει στο κατάστημα και επιτίθεται με καδρόνι στην υπάλληλο και μία πελάτησα. Μόλις αντιλαμβάνεται τον άνδρα της ασφάλειας που βρίσκεται πίσω του, στρέφεται προς εκείνον και αφού τον κυνηγά, τον ρίχνει κάτω. Ο αστυνομικός τραβά όπλο και πυροβολεί τον 27χρονο άνδρα που πέφτει νεκρός. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, ο δράστης ονομαζόταν ο Μάρις Μαϊλαλή και ήταν άστεγος πρόσφυγας από το Σουδάν. Η εικόνα σοκάρει. Ένα μωρό εκτινάσεται σε ύψος 9 μέτρων μέσα από το αυτοκίνητο που βγήκε από την πορεία του, έπεσε σε χαντάκι και αναποδογύρισε αρκετές φορές προτού σταματήσει μερικά μέτρα πιο κάτω. Το μωρό προσγειώθηκε πάνω σε βράχια, αλλά σαν από θαύμα σώθηκε. Το τροχαίο συνέβη τον περασμένο Φεβρουάριο, αλλά η αστυνομία του Κεντάκι έδωσε τώρα το βίντεο στη δημοσιότητα. Οι γονείς του βρέφους που επέβαιναν επίσης στο αμάξι, όπως και ο οδηγός του που σκοτώθηκε, ήταν υπό την επίρρεια ηρωίνης. Μητέρα και μωρό είναι πια καλά στην υγεία τους, ενώ αναζητεί το πατέρας. Άνοιξε για το κοινό η μεγαλύτερη γυάλινη γέφυρα στον κόσμο στην επαρχία Χουνάν της Κίνας. Έχει μήκος 430 μέτρα και βρίσκεται κρεμασμένη σε ύψος 300 μέτρων ανάμεσα σε δύο κορυφές φυσικού πάρκου της περιοχής. Ο κόσμος έσπευσε να θαυμάσει το κατασκευαστικό επίτευγμα, το οποίο έχει τη δυνατότητα να δέχεται 800 ανθρώπους ταυτοχρόνως, πάνω στις 99 πλάκες διαφανούς γυαλιού από τις οποίες αποτελείται. Οι επισκέπτες της θα μπορούν να κάνουν από εκεί άλματα bungee jumping. Ο διάσημος ηθοποιός, πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια και 7 φορές Mr. Olympia Arnold Schwarzenegger εγκαινίασε το δικό του αθλητικό φεστιβάλ στο Hong Kong. Ατρόμητοι αρσιβαρίστες, σύγχρονοι ηρακλείδες που σέρνουν φορτηγά βάρους 8 τόνων με το σώμα τους, αλλά και εντυπωσιακές pole dancers τράβηξαν τα βλέμματα των επισκεπτών. Το φεστιβάλ, μεταξύ άλλων, φιλοξενεί αγώνες bodybuilding, crossfit και yoga.